Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφες, έχουμε τη χαρά και τιμή σήμερα να φιλοξενούμε δύο συναδέλφους από το νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου, από το ακτινολογικό εργαστήριο, το διακεκριμένο ακτινολόγο και φίλο τον κύριο Λουκά Δαγκλιλέλη και την ειδικευόμενη ακτινολογίας κυρία Άννα Σιμιχανίδου. Ο κύριος Δαγκλιλέλης, ο οποίος τον έχουμε ακούσει στο παρελθόν σε πολλές διαλέξεις για το γαστρικό σωλήνα. Εγώ προσωπικά δεν τον έχω ακούσει σε άλλο σύστημα. Του δώσα μια ευκαιρία σήμερα να δοκιμάσει την τύχη του και στο θώρακα. Πιστεύω θα είναι το ίδιο καλός όπως πάντα. Είναι, όπως είπαμε, διευθυντής εσύ στο νοσοκομείο Παπανικολάου και ένα από τα παλιότερα και πιο καταξιωμένα στελέχη στο χώρο. Παρακαλώ, Λουκά, ευχαριστώ πολύ που ήρθες και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, τιμητική πρόσκληση για δεύτερη χρονιά στα μαθήματα του ΑΧΕΠΑ, της έδρας. Η ενασχόληση των ακτινολόγων του Γεώργιου Παπανικολάου με το θώρακα είναι εκ των όνων ουκάνευ. Δεν γίνεται δηλαδή στο Παπανικολάου να μην ξέρει θώρακα. Άρα, εκτός του γαστρικό, είμαστε αποποχρεωμένοι ως... καταδικασμένοι. Καταδικασμένοι, μπράβο, πολύ ωραία έκφραση, να ξέρουμε θώρακα λίγο πάνω του μετρίου. Το θέμα που θα αναπτύξω σήμερα αφορά μια σπάνια οντότητα σχετικά ακόμα και στο για τον Παπανικολάου, που είναι ένα πνευμονικό νοσοκομείο. Πρόκειται για τα διάμεσα νοσήματα των πνευμόνων και το ρόλο του ακτινολόγου σε αυτά. Κάτι καλύτερο το screen, γιατί τις προάλλες είχαμε ένα θέμα με την παρουσίαση κατευθείαν. Screen. Ναι, ναι. Από πάνω, να δώσω. Πού το κάνω. Η διάγνωση και κατάταξη της διάμεσης πνευμονικής σύνωσης είναι πολύπλοκη. Θα αναφερθώ σε δύο πρόσφατες εξελίξεις σχετικά, είναι και η τελευταία στην ουσία, στο θέμα επάνω, από δύο πολύ σοβαρές δομές επιστημονικές, αμερικανικές, την Flight Society και την θέση ομοφωνίας της αμερικανικής, της ευρωπαϊκής, της ιαπωνικής και της αυστραλοασιατικής εταιρείας του θωρακός, όσο αφορά τη θέση, τη διαχείριση των νοσημάτων αυτών, των διάμεσων πνευμονικών νοσημάτων και δι' των ενωτικών. Τι άλλαξε από το 2011, όπου ήταν η τελευταία προσέγγιση του θέματος σε τέτοιο βαθμό, μέχρι το 2018. Σε αυτό το διάστημα εισάγεται ο σημαντικός ρόλος της pre-test probability, της πιθανότητας, της παθιανής διάγνωσης πριν από την εργαστηριακή εξέταση. Αυξάνεται ο ρόλος της εύστοχης απεικόνησης στη διάγνωση των νοσημάτων αυτών και προσδιορίζεται πιο ρεαλιστικά η θέση της ιστολογικής διάγνωσης για τα νοσήματα αυτά. Σε αυτήν την διαγραμματική παράσταση θα δείτε το χάος που επικρατεί σε όλες αυτές τις διάμεσες πνευμονικές καταστάσεις. Όχι γιατί τόσο είναι πραγματικό χάος, αλλά γιατί είναι πάρα πολύ πολύπλοκες, με πολλές αιτιολογίες και φυσικά την κατηγορία των ιδιοπαθών. Εκείνο που θέλω να κρατήσετε από αυτή την απεικόνηση είναι η κάτω μπάρα, που μας δείχνει ότι οι αριστερές καταστάσεις, οι αυτοάνωσες παθήσεις, η οργανωμένη πνευμονία, όλες οι ερεθιστικές για το πνεύμονα καταστάσεις από τοξικές, μάλλον όπως σκόνες, φάρμακα, είναι κυρίως φλεγμονή στην αρχή τους. Και όσο πηγαίνουν δεξιά και φτάνουν στις ιδιοπαθείς, επικρατεί το μοντέλο της ίνωσης. Αυτός είναι ένας αλγόριθμος που δείχνει επίσης την πολυπλοκότητα των ιδιοπαθών νοσημάτων του πνεύμονα. Και εκείνο που θέλω να κρατήσετε είναι ότι υπάρχουν νοσήματα τα οποία έχουν αιτιολογία γνωστή, όπως το κάπνισμα, οργανικές ουσίες, ανόργανες ουσίες, τα φάρμακα, όπως είχα πει, η κύρια ομάδα των νόσων του συνδετικού ιστού και οι οικογεματώδεις παθολογίες. Αλλά θέλω να κρατήσετε από εδώ τις δεξιά βάρα, όπως είναι αυτές που έχουν την άγνωστη αιτιολογία. Αυτές θα αναπτύξω στην ουσία, γιατί από ακτινολογική σκοπιά αυτές είναι που μας δίνουν τον κύριο ρόλο. Και αυτό θα πρέπει να πάρουμε σαν μήνυμα, ότι σε αυτές τις καταστάσεις έχουμε τον κυριότερο ρόλο ακτινολόγοι. Να φανταστούμε λοιπόν ότι όλες αυτές οι διάφορες διάμεσες πνευμονοπάθειες, όπως τις είδατε πολύπλοκα,
είναι σαν ψάρια που πρέπει μέσα από αυτές να ψαρέψουμε αυτές που θέλουμε εμείς, συγκεκριμένα τις διάμεσες πνευμονικές συνώσεις. Σε αυτό το δίχτυ λοιπόν που απλώνεται μπροστά διαγνωστικά, παίζει ρόλο και η κλινική διάγνωση, αυτό που είπα προηγουμένως, η pre-test probability, δηλαδή η κλινική διάγνωση πριν από την εργαστηριακή, και φυσικά οι εργαστηριακές ή αν θέλετε κλινικο-εργαστηριακές διαδικασίες, όπως είναι η ακτινολογική για την οποία θα μιλήσουμε εκτενέστερα και η ιστολογική. Ελπίζοντα να πιάσουμε το μεγάλο ψάρι. Τα μικρότερα μπορεί και να μας περάσουν για τους λόγους οι οποίοι θα γίνουν κατανοητοί. Φυσικά η ακτινολογία έχει μια ανατομική ιδιότητα, φυσικά όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό, μικροσκοπικό, σε μακροσκοπικό θα έλεγα, και σχεδόν φτάνει να γίνεται ιστολογική, αλλά πραγματικά δεν είναι. Παρ' όλα αυτά όμως, για να είναι όσο το δυνατόν πιο εύστοχη, όπως είπα στην αρχή, θα πρέπει να έχει συγκεκριμένες τεχνολογικές παραμέτρους, η αξονική τομογραφία κυρίως, γιατί για αυτή θα μιλήσω. Η ακτινογραφία θόρακος, που δεν ασχολούμαι καθόλου, έχει πολύ μικρή εμβέλεια στα διάμεσα νοσήματα και ειδικότερα παρά μόνο όταν αυτά γίνουν πολύ εκτεταμένα σε βαρύτητα. Οι τεχνολογικές παράμετροι λοιπόν, οι οποίες πρέπει να προσέξουμε, είναι αυτές που βλέπετε στην διαφάνεια. Το πάχος της άρρωσης να είναι ίσο ή κάτω από ένα χιλιοστό, τώρα σήμερα έχουμε μισό έως 0,6 χιλιοστά, να είναι ογκομετρική εισάρρωση, δηλαδή συνεχόμενη χωρίς κλάστερ εισάρρωσης, σε πολυτομικούς αξιολογικούς τομογράφους 64 τομών και πάνω, με μεγάλη μετακίνηση της τράπεζας, ταχύτητα, δηλαδή μεγάλο pitch, να έχουμε πράγμα που μας δίνει ανασύνδεση σε πολλαπλά επίπεδα και πρέπει να το κάνουμε, με πάχος από 1,5 και κάτω η ανασύνδεση, όχι η εισάρρωση, με φυσικά ένα μαθηματικό αλγόριθμο υψηλής ευκρίνειας, όπως απαιτείται. Αυτά είναι τα ειδικότερα για αυτή την κατάσταση νοσημάτων. Προαιρετικά μπορούμε να σανώσουμε και σε πρινή θέση και σε προαιρετικό όγκο, ώστε να δούμε την παγίδηση του αέρα στη σημεία του πνεύμα. Η εισάρρωση με τεχνολογία χαμηλής δόσης προτιμάται, και αυτό επιτυχάνεται κυρίως στα σύγχρονα μηχανήματα που τα έχουν όλα, ή την iterative reconstruction, δηλαδή την προοπτική ανασύνθεση, ή την διακύμαση του ρεύματος, το milliampere, δηλαδή του αξιολογικού τομογράφου. Με αυτό επιτυχάνουμε αρκετά χαμηλές δόσεις, χωρίς να χρειάζεται να κατεβάσουμε τις παραμέτρους. Τα επίπεδα της επιβάρησης αναγκομετρικής άρρωσης με αυτές τις τεχνικές είναι από 1 έως 3 μιλισίβερτ. Πρέπει οπωσδήποτε όμως να αποφύγουμε την ultra low dose CT. Τα πλεονεκτήματα δεξιά, πολύ ευκρίνη, μεγάλη ευκρίνεια σε όλα τα επίπεδα ανασύνθεσης, τέτοια που μας επιτρέπει να ακτινήσουμε και την κατανομή των αλλοιώσεων στο σύνολο των πνευμόνων, αφού έχουμε μια ογκομετρική σάρωση. Ένα πλεονέκτημα μεγάλο είναι ότι μας επιτρέπει αυτή η τεχνική να διαφοροποιήσουμε μεταξύ μελισσοκυρίθρας ή κυρίθρας, σωστότερα, γιατί η μέλισσα κάνει μόνο κυρίθρα, και οι βροχιοεκτασίες, να ανοιχνεύσουμε μικρές βροχιοεκτασίες, που άλλωστε δεν είναι στην διαγνωστική ευκρίνεια μιας άλλης τύπου αξιολογικής τομογραφίας, να εκτιμήσουμε την πρόοδο των αλλοιώσεων σε ενδεχόμενους επανελέγχους. Φυσικά καλύπτουμε όλη την έκταση των πνευμόνων με μία σχεδόν αναπνοή και φυσικά να έχουμε τη χαμηλή ακτινική επιβάρηση. Γιατί λοιπόν volumetric, γιατί ογκομετρική σάρωση. Συνοψίζοντας, εντοπίζουμε τις διασπαρμένες και απομακρυσμένες μεταξύ τους αλλοιώσεις στον χώρο, από την κορυφή ως τις φάσεις των πνευμόνων. Εντοπίζουμε αλλοιώσεις ελάχιστης έκτασης και πυκνότητας. Εντοπίζουμε την υπεροχή της κατανομής των αλλοιώσεων της σύνωσης σε ζώνη προσβολής, δηλαδή στην περιφέρεια του πνεύμονα ή στο κέντρο του πνεύμονα, και τον άξονα προσβολής, που αυτό θεωρούμε εμείς που ασχολούμαστε με το πνεύμονα, αν είναι βροχοκεντρικός, περιβροχοκεντρικός ο άξονας ή αφορά το τελικό περιφερικό διάμεσο δίκτυο. Φυσικά, οι διακρίσεις που είναι εφικτές με αυτόν τον τρόπο είναι η διάκριση της κυρίθρας από το δικτυατό πρότυπο, πολύ σημαντική διαφοροποίηση όπως θα δείτε, ή και κάποιες κύστες που μπορούν να μας παραπλανήσουν, η διάκριση της βροχιοεκτασιών από τη λεπτή κυρίθρα, όπως τη λέμε, στις υποπεζικωτικές ζώνες. Και ας δούμε δύο παραδείγματα διαφορά στην τεχνική. Πρέπει να την εξαπλίσουμε αυτή την ενότητα για να καταλάβουμε όλοι μας τι διαφορά έχει. Η σάρωση του μικρού πάχους τομής υψηλής ευκρίνειας με 1,5 χιλιοστό και με 5 χιλιοστά. Βλέπουμε αυτό το λεπτό δικτυωτό πρότυπο, το οποίο δεν φέρνει στη σάρωση των 5 χιλιοστών και δεν μπορεί να μας επιτρέψει στην ειδικότερη διάγνωση. Όπως αντίστοιχα, μια άλλη τεχνολογική παράμετρο, η σάρωση με αλγόριθμο υψηλής ευκρίνειας ή χαμηλής ευκρίνειας με ίδιο πάχος ανασύνθεσης και τομής, όπου βλέπουμε το λεπτό πρότυπο πώς διακρίνεται από το πρότυπο που χάνεται μέσα στην ίδιο πάχος τομή με χαμηλής ευκρίνειας αλγόριθμο. Η ανασύνθεση των τομών σε οβελίο και στεφανίο επίπεδο, όπως βλέπετε, βοηθάει να δούμε την κατανομή
των βλαβών, εδώ έχουμε κυρίως τις βάσεις και όχι στην κορυφή σε αυτήν την περίπτωση. Το ίδιο φαίνεται και εδώ ότι είναι περιφερικές και όχι κεντρικές στο πνεύμα. Αυτό το μικρό χάος λοιπόν καλούμαστε τώρα να ξανακαθαρίσουμε. Τι έγινε λοιπόν, τι παρατηρήθηκε πρώτα στη διεθνή σκηνή των διάμεσων σημάτων και άρχισε η αλλαγή από το 2011. Σε αυτές τις μελέτες τεκμηριώθηκε ότι στο 60% των ασθενών με τυπικό ιστολογικό πρότυπο συνήθους διάμεσης πνευμονίας, UAP θα τη λέμε από εδώ και πέρα, δεν αναδείχθηκε το τυπικό ακτολογικό πρότυπο της εποχής. Αυτό έκανε να αναρωτιόνται, μπήκε το ερώτημα γιατί. Μήπως έχουμε καμιά άλλη κατηγορία η οποία θα εξελιχθεί σε UAP, αλλά δεν τη βλέπουμε σύμφωνα με τα πρότυπα της εποχής. Έγινε αυτή τουλάχιστον η μελέτη του 2015, η πιο κυρία με τους πιο πολλούς ασθενείς, θα μπορεί να τρέξετε, και η οποία αφορούσε μελέτες σε επιλεγμένους ασθενείς, διαγνωσμένους ιστολογικά με την ιωτική διάμεση πνευμοπάθεια, αλλά οι οποίοι είχαν το ακτινολογικό πρότυπο της πιθανής τότε UAP. Θα εξηγήσω αργότερα τι σημαίνει αυτό. Τι βρήκαμε σε αυτό λοιπόν το 2011 και μετά. Το 2011 λοιπόν η διάμεση πνευμονία, η διεθνής διάμεση πνευμονία, η οποία εξελίσσεται σε ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, είχε αυτά τα στοιχεία για τους ακτινολόγους. Η προσοκοντική, η υπεροχή στις βάσεις και είχε δικτυωτή απεικόνηση και κυρίθρα. Και λείπανε στοιχεία, έπρεπε να λείπουν στοιχεία από την αξονική τομογραφία που κατεύθυνα σε μια άλλη διάγνωση. Η κατηγορία possible, η δεύτερη που ίσχυε το 2011, όπως σας είπα, η οποία είχε τις εξής διαφορές με την σίγουρη UAP. Ήταν και αυτή η ίδια όσο αφορά την κατανομή. Μιλούσε και αυτή για δικτυωτό πρότυπο, αλλά απουσίαζε το εύρημα της κυρίθρας. Είναι το πιο σημαντικό. Και φυσικά, όπως και στην τρίτη κατηγορία, απουσίαζαν και ευρήματα που δεν τα συμβατά με την διάγνωση της συνήθως διάμεσης πνευμονίας. Και η τρίτη κατηγορία ήταν αυτές οι οποίες δεν είχαν συσχέτιση με την συνήθεια διάμεση πνευμονία, όπως επικράτηση της εντόπισης τους άνω και μέσα στην πνευμοκαπηδεία, περιβροχοακιακή επικράτηση και όχι υποκριτιζωτική, και φυσικά πιθανόν να είχαν και ευρήματα που μας παρήπαμε σε μια άλλη κατάσταση, όπως πύκνωση, πρότυπο μοσαϊκού, κίστης, μικρός πόζους και θολής άνω. Άρα λοιπόν καταλήξανε αυτές οι μελέτες που είχαν ιστολογική και ταυτόχρονα ακτινολογική τεκμηρίωση ότι η πιθανότητα οριστικής παθολογίας για την περίπτωση της ιδιοπαθής πνευμονικής σύνωσης μπορεί να αυξηθεί στην κατηγορία της possible, ξαναλέω, όχι στη definite, από 68-85% και η πιθανότητα της πιθανής ή οριστικής ιστολογίας, εδώ έχουμε την οριστική μόνο όπως καταλαβαίνετε, εδώ όμως βάζουμε και την πιθανή που έχει σημασία αυτό, αυξανόταν μέχρι το 82,4% για την κατηγορία, επαναλαμβάνω, της possible και με μια πολύ ψηλή θετική προγνωστική αξία με το πρότυπο της ακτινολογικής possible ιδιοπαθής πνευμονικής σύνωσης. Τι σημαίνουν τώρα αυτά που σας πέρασα λιγάκι. Εδώ θα σας δείξω ιστολογικά διαγράμματα για να καταλάβουμε την ατομία του πνεύμονα και τη λεπτομερία την οποία του πνεύμονα. Αυτή είναι μια ατομή πνεύμονα με τον υπεσοκότα της και τα πνευμονικά λόβια, τα δευτερογενή λόβια του μήλου. Στο κέντρο είναι το κεντρολόβιο, αγκείο βρόχος και το ενδιάμεσο δίκτυο. Οι κυψελίδες με το γύρο διάμεσο του δίκτυου. Αυτό είναι το φυσιολογικό πρότυπο. Κυψελίδες διακριτές, λεπτό τείχωμα, αερόδης χώρη. Σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση έχουμε το πρότυπο όπου παχύνονται κυρίως τα μεσολόβια διαφραγμάτια και το ενδολοβιδιακό δίκτυο, δηλαδή το περικυψελιδικό δίκτυο, και όχι τόσο υπερπεζοκοτικά. Στην τρίτη περίπτωση θα δούμε ότι τη διαφορά είναι τεράστια, δηλαδή παχύνεται κυρίως το υπερπεζοκοτικό δίκτυο και τα μεσολόβια διαφραγμάτια και έχουμε ταυτόχρονα καταστροφικές αλλοιώσεις στο πνεύμα, όπως καταστροφή ολόκληρων ομάδων κυψελωτών σάκων και ενοποίηση σε ένα χώρο. Αυτό είναι το πρότυπο της κυρίθρας. Και η τέταρτη κατηγορία, η τρίτη μάλλον βλαβών, είναι αυτή που επικρατεί ίνωση, το σκούρο δηλαδή, γύρω από το κεντρολόβιο, γύρω από τα βροχιόλια και τα αγκεία. Και δεν αφορά υπερπεζοκοτική επικράτηση ή στα τυχώματα των δευτερογενών λοβίων. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι αυτό το πρότυπο το χαρακτηρίσαμε ιστολογικά, ξαναλέω, πρότυπο της non-specific interstitial pneumonia, της μη ειδικής διάμεσης πνευμονικής, και απαντάτε σε όλες αυτές τις καταστάσεις που βλέπετε. Όχι όμως στην IPF.
Το δεύτερο πρότυπο είναι το πρότυπο της IPF ή UIP που λέμε. Έχουμε, ξαναλέω, πρέπει να το συνηθούμε αυτό, πλάκες ολόκληρες σε απόσταση μεταξύ τους, όχι συνεχόμενες όπως εδώ, πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα σύνωσης και καταστροφικές δράσεις της σύνωσης αυτής. Μπορεί να απαντηθεί και σε άλλες νόσους, σε ειδικού ιστού, πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία και πνευμονικονιώσεις, αλλά κρατάμε ότι κυρίως εντοπίζεται στο πρότυπο της User Interstitial Pneumonia. Στο τελευταίο πρότυπο που το θεωρούμε και το βροχοκεντρικό, όπως το λέγαμε, είναι, απαντάται κυρίως στην πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία, μια και φορά κυρίως αραγωγούς και τις πρώτες, πρώτο σημείο ανταλλαγής αερίων. Και στις υπόλοιπες όλες αυτές τις καταστάσεις που είναι πάρα πολλές. Ξανατονίζουμε ότι αυτό είναι το πρότυπο της IPF. Πάμε λοιπόν να δούμε τα ίδια πράγματα για να κατανοήσουμε με απεικόνηση. Το πρότυπο της IPF. Κοιτάξτε τώρα στο ιστορικό πρότυπο. Το ροζ είναι η ίνωση. Πόσο πυκνή είναι η ίνωση και πού εντοπίζεται. Είπε ο πεζοκοτικά κυρίως. Αυτές είναι οι κυψελίδες που δεν έχουν παχύνει τα διαφραγμάτια τους. Κοιτάξτε τώρα ένα πρότυπο ακτινολογικό. Περιφερικά πάλι στον πεζοκότα η ίνωση υψηλού πυκνότητας βλάβης και οι καταστροφικές βλάβες αυτές οι ενοποίησεις στον χώρο που βλέπετε όπου παριστούν την μελικυρίθρα ανάμεσα στις αλλίωσεις σύμπρεση. Είναι αυτές εδώ. Στο πρότυπο της non-specific και της ουσιαπνομονία θα δείτε το ιστολογικό πολύ διαφορετικό από αυτό. Βλέπουμε πιο λίγο στον πεζοκότα, κάτω από τον πεζοκότα, κυρίως ομότιμα στους χώρους ανταλλαγής ανάμεσα στα διαφραγμάτια. Ενώ στο τρίτο πρότυπο βλέπουμε ότι αφορά κυρίως εστίες γύρω από τον βρόχο και το αγκείο του δευτερεύοντος λωδίου και όχι στον πεζοκότα. Και επίσης δεν βλέπουμε καταστροφές στους χώρους ανταλλαγής αερίου. Η πρώτη προσπάθεια που έγινε λοιπόν το 2017 αφορούσε την εταιρεία Fleissner, όπου μαζεύτηκαν 8 πνευμονολόγοι ειδικοί, 6 εκνολόγοι. Βλέπετε την αναλογία πώς είναι, πόσο σημαντικό είναι. 3 παθοατόμοι και ένα ειδικό βιβλιογραφία. Έκανα μια συστηματική ανασκόπηση βιβλιογραφία και μια εργασία κατά ομάδες ερωτημάτων που δημιούργησα. Ας δούμε ποια είναι αυτά τα ερωτήματα. Κλινικά ερωτήματα. Ποιες κλινικές πληροφορίες αποκλείουν τη διάγνωση άλλων μορφών διάμεσης πνευμοπάθειας, δηλαδή ειδικών και όχι ιδιοπαθών, δευτεροπαθών μορφών διάμεσης πνευμοπάθειας, όπως κονεύτη κτήσεου, συνειδητικού ιστού και υπερευαισθησίας πνευμονίτιδες. Ήταν πληροφορίες οι οποίες μας οδηγούσαν στο να αποκλείσουμε αυτό άνοσο σήματα, ορολογικές εξετάσεις, ιστορικό. Αποκλείουμε την έκθεση αντιγόνα για να αποκλείσουμε και τις πνευμονίτιδες από υπερευαισθησία ή από φαρμακευτική αιτία. Και φυσικά υπάρχουν και μια κατηγορία οικογενών συγγενών περιπτώσεων με μεταλλάξεις σε γονείς οι οποίες έχουν ανεχθεί. Τα ακτινολογικά ερωτήματα λοιπόν που μπήκανε στην φάση αυτή τη ανασκόπηση του 2017 από το Fly Society ήταν ποια είναι τα τυπικά χαρακτηριστικά στην αξονική τομογραφία για τη διάγνωση της UIP, της ιδιοπαθούς δηλαδή διάμεσης πνευμονίας. Και το δεύτερο ερώτημα, πώς μπορεί η αξονική τομογραφία να διακρίνει την IPF από άλλες αιτιολογίες ή νοτικές διάμεσης πνευμονοπάθειας, όπως οι δευτεροπαθείς, όπως είπαμε. Η απάντηση που δώσανε και προσπαθήσαν να δώσουν η εταιρεία είναι το πρότυπο κατανομής, αυτά που μας διακρίνουν την UIP από άλλες, το πρότυπο της κυρίθρας, το δικτυωτό πρότυπο της προεκτασίας έλξης, την εντόπιση άλλων αλλοιώσεων που θέτουν διαφορετική διάγνωση, διαφορετική από αυτή της UIP και στο τέλος η προσπάθεια απεικονιστικής κατηγοριοποίησης όλων αυτών των ευρημάτων. Σε αυτά θα επικεντρώσουμε στο κύριο μέρος της ομιλίας. Τα ιστολογικά ερωτήματα που είχαν τεθεί από τη Fleissner ήταν και έχει σημασία γιατί έγινε μεγάλη αλλαγή εδώ, πότε υπάρχει ένδειξη χειρουργικής ή άλλου τύπου βιοψίας για τη διάγνωση. Ο πνεύμονας είναι ένα όργανο το οποίο δεν δέχεται εύκολα την βιοψία. Έχει πλοκές. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι συνήθως με επιβαρημένη ζωτική χωρητικότητα. Ποια είναι τα κρίσιμα ιστολογικά ευρήματα για τη διάγνωση της UIP και πώς μπορεί να γίνει ιστολογική διάγνωση της IPF από τις άλλες ενότητικές διάγνωσης πνευμοπάθειας. Οι απαντήσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις ακαθόριστης ή εναλλακτικής διάγνωσης ακτινολογικής κατάταξης πρέπει να γίνεται βιοψία. Σε απουσία χαρακτηριστικών ευρημάτων στον μπαλ πρέπει να γίνεται βιοψία. Σε ασθενείς κατάλληλο προφίλ ασφάλειας πρέπει να γίνεται βιοψία. Που μπορούν να ανεχθούν δηλαδή ευπλοκές. Όταν τα ευρήματα εντοπίζονται είναι τυπικού ή πιθανού ιστολογικού προτύπου για IPF, δεν πρέπει να γίνεται βιοψία. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που έγινε. Και όταν απουσιάζει το τυπικό πιθανό ιστολογικό πρότυπο, τότε είναι πιο σίγουρη η διάγνωση άλλη μορφή πνευμοπαθειών και όχι η ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση.
Τέλος, έβαλε πολύ ενεργά και πολύ σημαντικά σε μεγάλη βαρύτητα δηλαδή, τα ερωτήματα της λειτουργίας μιας πολυεπιστημονικής ομάδος για αυτά τα νοσήματα, όπως ποιοι πρέπει να εμπλακούν και σε ειδικότητες, ποιοι ασθενείς πρέπει να δεχθούν στην λειτουργία μιας πολυεπιστημονικής ομάδας και ποιοι είναι οι περιορισμοί αυτής της ομάδας. Οι απαντήσεις. Νευρολόγοι, ακτινολόγοι, παθολατών και ρευματολόγοι, ειδικά για τα διάμεσα για τα νοσήματα του συνδικού του. Ασθενείς με ακαθόριστο ή εναλλακτικό πρότυπο και ιστολογικό πρότυπο πρέπει να πηγαίνουν στην ομάδα για να μπορούν να γίνεται μεγαλύτερη διευκρίνηση, καλύτερη διευκρίνηση του ιστορικού τους. Μιλάμε για ομάδα με έμπειρους στο θέμα αυτό. Ασθενείς υψηλού κινδύνου για χειρουργική ή κρυοβεψία πρέπει να πηγαίνουν στην ομάδα γιατί δεν τους κάνουν ευεψία αυτούς. Και τα προβλήματα της εμπειρίας και εξειδίκευσης των ανθρώπων που συμμετέχουν, οι περιορισμοί του χρόνου και τα προβλήματα ιεραρχίας και επικοινωνίας είναι προβλήματα πάντα όλων των επιστημονικών ομάδων. Ένας πολύπλοκο πίνακας που δεν θα μείνουμε πάρα πολύ, το 2011 και το 2018, οι διαφορές. Μένουν ίδιες οι κατηγορίες της VIP, βλέπετε, η ίδια κατηγορία εντόψης. Φεύγει το έβριμα της δικτυωτής απεικόνησης και επικρατεί μόνο το έβριμα, το κύριο έβριμα της Κηρύθρας, το 2018. Βγαίνει από την κατηγορία, δηλαδή, της σίγουρης VIP, η δικτυωτή αλλίωση και μένει μόνος στη μια άλλη κατηγορία. Ποια κατηγορία? Προσέξτε τι γίνεται εδώ. Από την κατηγορία possible πηγαίνουμε στην κατηγορία probable και determinate. Δηλαδή περιέχονται μέσα σε αυτή την κατηγορία. Θυμάστε η έρευνα που έγινε και είδαμε ότι υπάρχει μια ακτινολογική μορφολογία λαβών η οποία είναι η δεκτυωτή. Αυτή μπορεί να είναι αδρή δεκτυωτή ή λεπτή δεκτυωτή. Τι διαφορά έχουν αυτές οι κατηγορίες, η probable και η determinate? Σας θυμίζω την διαφορά τους. Ότι στην probable μπορεί να υπάρχουν περιστατικά στα οποία πάνω από 60% είναι UAP. Τι γίνεται απλώς, δεν έχουν φτάσει ακόμα στο στάδιο, στη βαρύτητα, για να εμφανίσουν τα τυπικά ευρήματα UAP, αυτή είναι η κατάληξη των ειδικών, όπως είναι η Κηρύθρα. Αντί για αυτό τι βλέπουμε, τη διεκτυωτή απεικόνηση, η οποία είναι και αυτή η ίδια εντόπιση, συν περιφερικές βροχιελεκτασίες. Αν δεν υπάρχει αυτό το εύρημα, πηγαίνουμε στην επόμενη κατηγορία, που είναι η απροσδιόριστη, στην οποία εντάσσονται περιστατικά που μπορεί να είναι UAP, αλλά είναι κάτω από 60% η πιθανότητα να είναι. Δεν είναι απίθανο, αλλά είναι πιο μικρή η πιθανότητα. Εδώ έχουμε κατηγορίες όπως οι ίδιες εντόπισης πάλι, δεν αλλάζει η εντόπιση, υποδεισκοτική και στις βάσεις, και έχουμε άλλα, έχουμε λεπτή δικτυωτή, έχουμε δικτυωτό πρότυπο, έχουμε μια ήπια βήματα πρωτύπου θολής ή άλλου, και πιθανόν υπάρχουν και χαρακτηριστικά κατανομής που μας απομακρύνουν από τη διάγνωση της VIP. Κατανομής εννοώ σε ζώνη και σε άξονα, όπως είχαμε πει. Και τελευταία βέβαια είναι η ίδια κατηγορία, το ecosystem, λεγόταν το 2011 ecosystem, δηλαδή μη συμβατή, εμείς την ενόμασαν τα guidelines σε εναλλακτική διάγνωση, όπως αλλαγή στην επικράτηση της νόσου, όπως βλέπετε, δεν είναι στις βάσεις, αλλά είναι στο άνω και μέσα από την μπουκαπαιδεία εδώ. Κρατήστε αυτό. Είναι περί βροχογειακής κατανομής και περί λεφαγγειακής κατανομής. Και φυσικά εδώ υπάρχουν πλέον ευρήματα που κατευθύνουν σε μια άλλη διάγνωση εκτός από την IPF. Όπως αυτά που βλέπετε εδώ. Ground glass, οζίδια κύστης, όπως είπαμε, φαινόμενα μοσαϊκού, ευρήματα μοσαϊκού, υπύκνωσης και άλλες ευρήματα όπως η εισοφαγική διάθεση του φάγου σε μια σένα σκληρόγραμμα. Να θυμηθούμε ότι τα ευρήματα αξονικής κατανομής των ευρημάτων που δεν δείχνουν μια ειδική διάγνωση όπως της IPF-UIP είναι αυτά. Γιατί είναι διάχυτη η παρουσία των ευρημάτων, το αλλοιώσεων, είναι περιβροχογειακή και τέλος έχουμε αυτές τις κατηγορίες ευρημάτων αλλοιώσεων. Ποια είναι η σημασία? Το 2018 λοιπόν και όχι το 2011 καταλήξαν ότι σε αυτή την πρώτη κατηγορία που έχουμε, τη τυπική κατανομή, η τυπική Κηρύθρα και ναι ή όχι βροχιολεκτασίες, το βάρος υπέρ της Κηρύθρα, δεν χρειάζεται βιοψία. Ήταν πάρα πολύ ψηλή η θετική προγνωστική αξία αυτού ακριβώς του ακτινολογικού προτύπου. Στη δεύτερη κατηγορία της probable, που υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι VIP σε άλλο στάδιο, μπορεί να χρειαστεί βιοψία. Αυτό είναι όταν έχουμε διχογνωμία ανάμεσα στα υπόλοιπα ευρήματα. Έχουμε, δεν έχουμε περιφερειακές βροχιολεκτασίες. Είναι, δεν είναι δικτυωτό πρότυπο. Στην τρίτη κατηγορία χρειάζεται βιοψία, εφόσον είναι εφικτή. Και στην τέταρτη κατηγορία χρειάζεται πάλι βιοψία για να δούμε για ποια οντότητα μιλάμε.
ώστε να κατευθυνθεί και η ανάλογη πρόγνωση και θεραπεία. Εδώ ένα σλάιντ για να καταλάβουμε ότι αν έχει κλινική υποψία ένα περιστατικό για IPF, δηλαδή τα ακροαστικά ευρήματα, το τυπικό ιστορικό που είναι σταδιακή επιδείνωση της αναπνευστικής ικανότητας, τη force vital capacity, και δύσπνοια στην κόπωση, και ταυτόχρονα οδηγούμαστε σε πρώτη εξέταση σε μια αξιολογική τομογραφία, η οποία θα μας δώσει αν είναι UIP πρότυπο, αν είναι πιθανή UIP, αν είναι ακαθόριστη UIP ή έχουμε να κάνουμε μια άλλη διάγνωση. Έρχεται η ιστολογία πλέον, το ιστολογικό πρότυπο, να μας πει ότι σε περίπτωση αυτή που είναι UIP σίγουρη για τον ακτολόγο και UIP σίγουρη για την ιστολογική, είναι σίγουρα UIP. Κοιτάξτε όμως το άλλο. Στην probable UIP, όταν βάζει probable UIP ο ακτολόγος, πάλι η ιστολογική διάγνωση είναι IPF ή IPF πιθανή. Μόνο στην τελευταία κατηγορία έχουμε διαγνώσεις που δεν είναι IPF. Από αυτό καταλαβαίνετε πόσο θετική προγνωστική αξία έχει αυτό το συγκεκριμένο πρότυπο. Στην ακαθόριστη βλέπετε ότι μετακινείται προς τα αριστερά η σιγουριά και φτάνει να είναι likely ακόμα και όταν η ιστολογική είναι πρόβλημα. Η αναλυτική διάγνωση βλέπετε ότι αφαιρεί πλέον την πιθανότητα σε μεγάλο βαθμό και έχουμε τις αναλυτικές διαγνώσεις. Πάμε να δούμε περιστατικά τώρα λοιπόν για να μιλήσουμε με εικόνα όπως μιλάμε εμείς ακτινολόγοι. Σας δείχνουμε μερικά πρότυπα τυπικά για UIP τώρα. IPF, το βάζουμε σε SLAS γιατί είναι εξέλιξη στην ουσία της φλεγμονής σε ίνωση. Έχουμε, είπαμε, υποπεζοκωτική κατανομή και υπεροχή στις βάσεις. Βλέπουμε ότι είναι κάτω πεζοκώτα, οι αλλοιώσεις όλες αυτές και κάτω στα χαμηλά τμήματα που μόνο, πάνω από το διάφραγμα. Βλέπουμε ότι και στην άνολογο μπορεί να είναι, αλλά είναι σίγουρα υποπεζοκωτικές. Κοιτάξτε πόση διαφορά έχει εδώ με τον άνολογο, πολύ μικρότερης έκθεσης. Και το κύριο έβριμα, όπως βλέπουμε με Bolt, ότι είναι το πρότυπο της κηρύθας. Οι βροχιλετασίες, μπορεί να υπάρχουν ή μπορεί και να μην υπάρχουν. Δεν μας ενδιαφέρει σε αυτή την περίπτωση. Αν υπάρχει κηρύθρα, δεν μας ενδιαφέρουν οι περιφερειακές βροχιλετασίες. Η κηρύθρα λοιπόν είναι αυτές οι αερόδεις χώροι με παχύ τείχωμα που διαφέρουν από τις απλές κύστες που είναι σχεδόν το τείχωμά τους δεν φαίνεται, οι οποίες έχουν σχεδόν ίδιο μέγεθος από 3 μέχρι 5 χιλιοστά, μπορεί να φτάσουν και 2,5 εκατοστά, αλλά κυρίως είναι 3 με 5 χιλιοστά. Δεν τις δείτε μεγαλύτερες. Ό,τι δείτε μεγαλύτερες, ψάξτε να δείτε μήπως είναι κύστης εμφυσίματος. Την κατανομή στις βάσεις τη βλέπουμε πολύ ωραία με μια στεφανή ανασύνθεση. Δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό, ότι είναι στις βάσεις κυρίως. Μια άλλη περίπτωση με υπεροχή στις βάσεις υπεριζοκρατική κατανομή. Βλέπουμε τις αλλοιώσεις. Κυρίθρα τυπική, παχύ, σαν στρατιωτάκια αυτές οι κυστικοί χώροι, κάτω από την πεζοκότα. Και εδώ το ίδιο, 2 με 3 χιλιοστά τους βλέπετε εδώ. Δεν είναι δίκτυο, αυτό είναι κυρίθρα. Θα σας δείξω δίκτυο αργότερα. Εδώ μπορείτε να το δείτε με πιο μεγάλη μεγέθυνση. Κοιτάξτε πώς αυτές οι μικρές κυστικές αλλοιώσεις είναι ενοποιημένοι, κατεστραμμένοι χώροι δευτερογενών λοβίων με παχύ τείχωμα, κάθετο στον πεζοκότα. Σε μία σειρά, σε δεύτερη σειρά, σε τρίτη σειρά, αλλά πάντα κοντά στον πεζοκότα. Πάμε τώρα στο επόμενο πρότυπο, αυτό για το οποίο έγινε όλη αυτή η συζήτηση και όλη αυτή η έρευνα. Το probable UIP, όπου έχει ποσοστό 85% να είναι και αυτό νόσος ιστολογικά IPF. Έχουμε την ίδια εντόπιση, πάλι βλέπουμε. Δεν είναι όμως κυρίθρα, βλέπετε, δεν είναι αυτές οι κυστικοί χώροι που λέγαμε οι στρατιωτάκια, ομοιόμορφοι μεταξύ τους. Μπορεί να έχει ένα χώρο, αλλά δεν επικρατεί. Βλέπουμε ότι είναι ένα δίκτυο, σαν το δίκτυο που σας έδειξα στην αρχή. Αδρό δίκτυο, με την ίδια εντόπιση. Και προσέξτε τώρα το επόμενο έβριμα. Έχουμε βροχιελεκτασίες εξέλιξης. Σας δείχνω εδώ με το βελάκι τον βρόχο πώς έχει αλλάξει κατεύθυνση και έχει διαταχθεί παράλληλα με το πεζοκότα. Ένα έβριμα το οποίο θεωρείται σαν αρχιτεκτονική διαταραχή, έτσι το λέμε οι θωρακικοί εκδομόνοι. Το ίδιο. Το δικτυωτό πρότυπο. Βλέπετε όμως και εδώ σε ολινωτές δομές διαταμένες είναι βροχιελεκτασίες. Αυτό είναι πρέπει να κρατήσετε εδώ, δικτυωτό πρότυπο και βροχιλεκτασίες για να το κατατάξετε στην probable UIP. Για τελευταίο περιστατικό, κοιτάξτε εδώ. Έχει πάλι κυστικούς χώρους που δεν ξέρουμε αν είναι βροχιλεκτασίες. Δεν είναι κυρίθρα σίγουρα γιατί είναι σωληνωτές. Το ίδιο βλέπουμε και εδώ. Δικτυωτό πρότυπο και εδώ στην περιφέρεια μπορεί να είναι διαταμένα βροχιόλια. Αυτό είναι σίγουρα διατεταμένα βροχιόλια, βροχιλεκτασία.
πώς το διακρίνουμε αυτό όταν κάνουμε εισάγωση σε, ή ανασύνθεση μάλλον, συγγνώμη, σε στεφανείο επίπεδο και βλέπουμε ότι αυτό που βλέπαμε στην προηγούμενη εικόνα εδώ, σαν κυστικός χώρος, πλέον βλέπουμε ξεκάθαρα ότι πρόκειται για σωληνωτή δομή αεροβροχιοπτασία. Γι' αυτό είναι χρήσιμη ανασύνθεση. Τελευταία ανακεφαλαίωση. Δικτυωτό πρότυπο αδρόλεπτο. Περιφερικές βροχιλεκτασίες ή βροχιλεκτασίες σε αυτό το σημαντική κατάταξη. Ένα άλλο λεπτό πρότυπο, αυτό που να κρατήσετε, το interface pattern, είναι μια σαφοποίηση του ορίου του σκοτεινικού πεζοκόντα. Δηλαδή, αντί να είναι μια καθαρή γραμμή, βλέπουμε μικρές κάθετες γραμμούλες. Κοιτάξτε προηγουμένως πόσο αδρό και καλό ήταν, και εδώ βλέπουμε ότι αρχίζει και κάτι συμβαίνει εδώ στο πεζοκοντικό χώρο, αλλά όχι δικτυωτό πρότυπο. Είναι ένα πιο λεπτό πρότυπο. Θα το χρειαστούμε για το επόμενο. Αυτό είναι το interface pattern. Δεν έχουμε δικτυωτό ακριβώς χώρο, αλλά χάνεται εδώ, βλέπετε, η καθαρότητα του σπλαϊκού πεζοκόντα και γίνεται σαν πριονάκι. Το ίδιο και εδώ σε μια ακόμα πιο λιγότερη έκταση βαρύτητας αλλοιώσης. Σε μεγέθυνση. Βλέπετε πώς έχει γίνει σαν πριονάκι. Πάμε λοιπόν τώρα να το δούμε αυτό για στην ανασύνθεση. Κοιτάμε κυρίως αυτό, ότι επικρατεί στις βάσεις το σύνολο των αλλοιώσεων ή μεγάλο μέρος. Άρα το κρατάμε και αυτό σαν κύριο σημείο. Να θυμηθούμε το τελευταίο πιο σημαντικά. Σε αυτή την problem VIP δεν έχουμε κέρδη. Έχουμε το δικτύωτο πρότυπο και έχουμε απουσία άλλων αλλοιώσεων που με απακρίνουν από την περίπτωση αυτή. Και τέλος πάμε στην determinate, που το ρευματικό παραμένει ακόμα αδιευκρίνιστο. Χρειάζονται περισσότερες έρευνες αν πρόκειται για μια μορφή πρώιμης VIP, στην εξέλιξή της δηλαδή χρονικά, όπου έχουμε ένα λεπτό δικτύωτο πρότυπο και ένα interface sign μόνο. Τι απουσιάζει λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, από αυτή την περίπτωση? Το λεπτό δικτύωτο πρότυπο είναι αυτό που βλέπετε και το interface sign, όπως το δείξαμε. Απουσιάζουν οι περιφερειακές βροχιλεκτασίες και βροχιλεκτασίες. Κρατήστε το αυτό. Τέλος, η τελευταία κατηγορία της διευκρίνησης. Αλλάζουν πολλά πράγματα. Έχουμε λεπτό, μια ανακεφαλαίωση, αν θα έλεγα. Έχουμε άλλα ευρήματα από μοσαϊκό και θολή, άλλος, σε μικρή έκταση αλλοιώσεις. Το ίδιο και εδώ. Και φτάνουμε στην τελευταία κατηγορία, όπου εδώ θα κρατήσουμε ότι έχουμε αλλοιώσεις που απομακρύνουν από τη διάγνωση και έχουμε άλλη εντόπιση, αναλογούση μέσω τμήμα. Ή περιβροχογειακή ζώνη και περιφαγιακή εντόπιση. Δεν έχουμε δηλαδή αλλοιώσεις στην περιφέρεια. Κοιτάξτε πώς επικρατούν εδώ γύρω από τους βρόγχους και όχι τόσο στην περιφέρεια. Κοιτάξτε. Εδώ είναι βρόγχος και γύρω από τις αλλοιώσεις και κυρίως τα αιμοπαιδεία. Το ίδιο και εδώ, άλλης κατανομής αλλοιώσεις, κυρίως γύρω από κεντρικούς βρόγχους. Κοιτάξτε πόσο μακριά από τον πεζοκόταν οι βλάβες. Και μοσαϊκό εδώ, κατακράτησε αέρα, άλλες διαλλοιώσεις δηλαδή που απομακρύνουν από τη διάγνωση της IPF. Το ίδιο και εδώ, δεν είναι μελική ρήθρα αυτή, δεν είναι κυρίθρα, είναι μικρή κυστική χώρη και πάχυση των διαφραγμάτων. Κοιτάξτε πόσο μακριά από την περιφέρεια του πνεύμονα είναι. Εδώ δεν θα βάζαμε διάγνωση UAP. Κοιτάξτε πόσο γύρω από τους βρόγχους είναι επίσης. Και διάχυτα. Φυσικά η εξοργή τομογραφία σε τελευταία χρήση είναι να επανεκτιμήσουμε κάποια περιστατικά τα οποία δεν εντάσσονται στην τυπική UAP, όπου βλέπουμε την εξέλιξη στον χρόνο να προκύπτει το πρότυπο της UAP. Με την κυρίθρα και τους ενοποιημένους κατεστραμμένους χώρους. Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης σε όλη αυτή την κατάταξη? Ναι, μπορεί να βοηθήσει. Μπορεί να βοηθήσει, για να δούμε με ποιους μπορεί να βοηθήσει. Μπορεί να εκτιμήσει με ποιο τρόπο. Ισότιμη ακρίβεια λοιπόν έχει στο χαρακτηρισμό σε αυτή τη μελέτη που βλέπουμε εδώ, του Walsh το 18. Ισότιμη ακρίβεια στο χαρακτηρισμό με το μέσο όρο των ειδικών ακτινολόγων, ξαναλέω. Μιλάμε πάντα για ειδικούς θωρακικούς ακτινολόγους, όχι για global ακτινολόγους. Δίνει υψηλότερη ακρίβεια στην κατάταξη των κατηγοριών, όπως είδατε προηγουμένως, από τους περισσότερους ειδικούς ακτινολόγους, αλλά με το μέσο όρο των ειδικών ακτινολόγων, αυτή η μελέτη έδειξε ότι δεν έχει σημαντική διακύμαση στην χαρακτηρισμό των ευρημάτων. Και φυσικά έχουμε ταχύτερη ανάλυση αυτών των πλεονέκτημά της στο ανακτολογικό κόρο. Έχει ένα μειονέκτημα. Δεν μπορεί να συμμετέχει η artificial intelligence σε μια πολυεπιστημονική ομάδα. Γιατί δεν είναι άνθρωπος.
Τι κάνει λοιπόν, μια ωραία μελέτη που μπορείτε να καταλάβετε τι, πόσο συνεισφέρει μια ομάδα πολυεπιστημονική, είναι αυτή εδώ το 11, όπου σε 161 ασθενείς στους οποίους στάλθηκε σε ομάδα με τη διάγνωση από ένα πνευμολόγο, ας πούμε, με μια συγκεκριμένη διάγνωση, συγγνώμη, στους 69 από τους 161 υπήρχε συμφωνία. Ομάδος και πνευμολόγου που παρέπεψε. Στους 67 όμως είχαμε διαφωνία και μπήκε μια άλλη διάγνωση. Και στους 25 είχε μια προσθήκη ακόμη μια διαφορετική διάγνωση από την ομάδα στο περιστατικό. Και τέλος, σε 67 ασθενείς, στους οποίους η διάγνωση ήταν IPF από τον πνευμολόγο τους, στους 40 από τους 67 διαφώνησε η ομάδα και στους 27 από τους 67 έβανε άλλη διάγνωση, όπως μια ειδική διάμεση πραγμονίτητα. Όμως για να δούμε, σε 3-6 χρόνια μετά λοιπόν από τη διαφωνία αυτή, παρακολουθήσαν και είδαν σε αυτή τη μελέτη ότι στο 78% των ασθενών που μπήκε η διάγνωση, που αφαιρέθηκε η διάγνωση, άλλαξε η διάγνωση, δεν ήταν IPF από την ομάδα, ήταν ζωντανή, πολύ μεγάλο διάστημα επιβίωσης για έναν που έχει IPF. Άρα από εδώ αποδείχθηκε ότι δεν ήταν IPF, είχε δίκιο η ομάδα. Και αντίστοιχα στο 52% που συμφώνησε η ομάδα ήταν χαμηλότερη επιβίωση. Η ομάδα λοιπόν δεν έχει σκοπό να ξεχωρίσει τους διάφορες ειδικότητες μεταξύ της, να συνεργαστούν και όφελος του ασθενούς. Εδώ βλέπουμε το ρίσκο στη φαρμακευτική θεραπεία, θα αναφερθώ μόνο πολύ γρήγορα για τη θεραπευτική προσέγγιση πλέον. Η διάμεση πνευμοπάθεια, η ιδιωματής διάμεση πνευμοπάθεια είναι μια θανατηφόρα νόσος. Σε 3-6 χρόνια καταλήγουν όλοι αυτοί οι ασθενείς, είναι σχεδόν χειρότερη πρόγνωση από ένα καρκίνο. Πεθαίνουν από αναπνευστική ανεπάρκεια. Το ρίσκο λοιπόν με θεραπεία, αντινοτική θεραπεία, ανοσολογικούς παράγοντες, οι οποίοι τροποποιούν το μονοπάτι της φλεγμονής και ειδικότερα στο σημείο μετατροπής των νευλαστών σε τον εκτάρρο σε νευλάστες. Βλέπουμε ότι χωρίς θεραπεία είχαμε μια υψηλότερο ρίσκο, ενώ στους αυτούς που θεραπεύτηκαν χαμηλότερο ρίσκο για να πεθάνουν από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ενώ εδώ βλέπουμε την... συγγνώμη, ένα πίσω που σπαμε. Με το μητρολόγιο. Εδώ βλέπουμε μια πολύ σημαντική πληροφορία σε αυτή τη μελέτη, ότι έχουμε διαγραμματική πτώση της τελεπνευτής, η force beta capacity. Σε ασθενείς που παίρνουν θεραπεία με αντιρρητικά, βλέπουμε ότι η κλίμακα, η ταχύτητα πτώσης στη διάρκεια του χρόνου, 52 εβδομάδες παρακολουθήθηκαν μόνο αυτή, ήταν πιο αργή από ό,τι σε αυτούς που δεν παίρνανε αντινοτική θεραπεία. Αυτό τι έχει σαν αποτέλεσμα? Έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη ποιότητα ζωής για όσο ζουν αυτά τα άτομα. Μπορούν να κάνουν τις δραστηριότητες τους. Ποιος είναι ο ρόλος του ακτινολόγου κλείνοντας? Αυτό το θέμα ανακύπτει πάντα στους ακτινολόγους. Το θέμα είναι να βλέπεις αυτό που υπάρχει και όχι να υπάρχει αυτό που βλέπεις. Άρα πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε με σημεία, να ξέρουμε τα σημεία, να τα αναγνωρίζουμε και να τα αναφέρουμε στο πόρισμά μας. Όχι να εικάζουμε τα σημεία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ευαθύνουμε στο τι είναι κυρίθρα, τι είναι δικτυωτό πρότυπο, τι είναι βροχιολεπτασία ή βροχιτασία. Ποια είναι η εντόπιση. Σύνοψη. Να αναγνωρίζουμε τα πρότυπα τη οριστική VIPF, τη definite, τη πιθανή VIP, όπω είπαμε, τη probable, τη ακαθόριστη και τη αναλυτική διάγνωση. Να βρίσκουμε στοιχεία για αυτή τη διαφορετική διάγνωση που πιθανόν να υπάρχει για οποιαδήποτε άλλη διαφορετική διάγνωση. Να αναγνωρίζουμε ό,τι νόσου, συνοδέ και επιπλοκέ έχει. Να μπορούμε να συμμετέχουμε εισάξια σε πολυεπιστημονικές ομάδες και να μπορούμε να εκτιμούμε την εξέλιξη της νόσου. Κοιτάξτε σε πόσα σημεία παρεμβαίνει ο ακτινολόγος στον αγόριθμο. Στην αρχική διάγνωση, όταν έχουμε αίτιο ή δεν έχουμε αίτιο με την αξιολογική τομογραφία. Σε πολυεπιστημονικές ομάδες, σε δύο διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με το πόσο προχωράμε. Τέλος, ένα τελευταίο στοιχείο και τελειώνουμε. Το 2020 άρχισε να μπαίνει ενεργά και ο ρόλος του ακτινολόγου και σε άλλες κατηγορίες διάμεσων νοσημάτων, όπως η πνευμονίδα από υπευαισθησία, όχι δηλαδή στην IPF, όπου βλέπουμε ότι ανάλογα και με τα αποτελέσματα του μπαλ, το λαβάζ δηλαδή, αυξάνεται η εξειδίκευση της διάγνωσης για υπερσυστήτητη πνευμονίτης με την αξιολογική τομογραφία. Και εδώ έχουμε λοιπόν τρία πρότυπα, τυπική, συμβατή και μη συμβατή ή ασαφή για διάγνωση για πνευμονίδα από υπευαισθησία. Προχωράει ο ρόλος του ακτινολόγου, γιατί βλέπουμε πολύ περισσότερα πράγματα και μακάρι να μάθουμε να τα βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει βέβαια φυσικά να μην χάνουμε κανένα στοιχείο από αυτά που είναι ήδη μπροστά στα μάτια μας. Και τελευταία να πούμε ότι γυρνάμε ξανά. Αυτό το άρθρο είναι πολύ όμορφο. Σας αφήνω να το διαβάσετε. Είναι από Έλληνες, ο Σωτηρία, κυρίως το Δημοσθένη τον Μπούρο,
ότι πρέπει να εξειδικεύουμε όλο αυτό το μονοπάτι των αλγόριθμων των διάμεσων σημάτων στον άνθρωπο. Το ιστορικό του, χρησιμοποιώντας όλο και περισσότερα στοιχεία όπως επιγενετική, genomics και proteomics και artificial intelligence, να φτάνουμε να ραφινάρουμε όλη αυτή την ποικιλία και την πολυπλοκότητα των ευρημάτων και τελικά να φτάνουμε να θεραπεύουμε τον άνθρωπο και όχι την εικόνα. Όλα τα περιστατικά που είδατε σήμερα δεν είναι από το διαδίκτυο, είναι από το εξωτερικό ιατρείο διάμεσων σημάτων και σαρκώδης του νοσοκομείου μας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ την συνάδελφο κυρία Μαρκοπούλα Κατερίνη που τα παραχώρησε. I'm sure. Τι δεν κάνουμε, sir. Συνεχίζουμε. Θα κάνουμε ερωτήσεις ή θα συνεχίσουμε. Συνεχίστε. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Το πιο δυνατό. Θα συζητήσουμε τρία περιστατικά διάμεσης πνευμονικής νόσου, στο οποίο αν θέλετε μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε στα πόδια. Λοιπόν, το πρώτο περιστατικό είναι μια ασθενής με επιδεινούμενη δύσπνοια, επεισοδιακά επιδεινούμενη δύσπνοια. Η πρώτη ερώτηση αφορά... Να σε ακούψω αυτό, για να μπορέσω να συμμετέσχω... Ανοίγετε το Zoom στο κινητό και θα σας δίνει επιλογή οπότε. Εντάξει, οπότε ψηφίζετε την κατάλληλη απάντηση. Είναι ανώνυμη ψηφοφορία, ξέρω. Η πρώτη ερώτηση αφορά το πόσες πιθανότητες παρατηρούμε στην εικόνα. Η απάντηση είναι 1, 2 ή 3. Έχετε περίπου 3. Πυκνότητες, τι εννοείται. Υψηλής πυκνότητας. Υψηλής, χαμηλής και αδειάς πυκνότητας. Μπορεί να ψηφίζουν και οι ασθενείς στο Zoom. Ναι. Ανοίξουμε το πόρτο. Είναι η πρώτη ερώτηση που βλέπετε. Μπορείτε να αρχίσετε να ψηφίζετε τώρα. Για 30 δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Όχι, δεν πατάμε γιατί τελειώνει το poll. Το poll συνεχίζεται. Ωραία. Όχι το δεύτερο, παρακαλώ. Μην ψηφίζετε το δεύτερο. Είναι η πρώτη ερώτηση. Το δεύτερο ερώτηση όχι τώρα ακόμα. Η σωστή απάντηση φυσικά είναι το τρίτο. Παρατηρούμε τρεις πυκνότητες. Βλέπουμε ότι υπάρχουν περιοχές διαπραστικές με χαμηλή πυκνότητα. Αυξημένης πυκνότητας, δηλαδή ground glass ή κατατόπους που μπορεί να παρατηρούνται και πυκνώσεις και περιοχές ενδιάμεσης πυκνότητας. Η ενδιάμεση πυκνότητας θεωρούμε ότι είναι το φυσιολογικό πνευματικό παρέχημα. Ενώ για τις διαπραστικές μπορούμε να υποθέσουμε ότι είτε είναι αέρας όπως έχει παγιδευτεί, δηλαδή air trapping, ή ότι είναι περιοχές ολιγεμίας. Θα δούμε στη συνέχεια τι είναι πιθανότητα σε αυτήν την περίπτωση. Η επόμενη ερώτηση αφορά την κατανομή των υδρυμάτων. Είναι η κατανομή διάχυτη, αφορά πάνω και μέσα από παιδεία ή αφορά μόνο το κάτω παιδεία. Είναι η δεύτερη ερώτηση, μπορείτε να απαντήσετε. Τώρα, αρχίστε από τώρα. Για 30 δευτερόλεπτα. Ναι, δεν μου το βλέπεις. Μπορεί να ψηφίζουν και όλοι όσοι συνάδελφοι είναι στο Zoom, φυσικά το βλέπω μετά του. Να λέω τώρα έχουν ψηφίσει μόνο 4. Γιατί δεν το βγάζει. Εντάξει. Η σωστή απάντηση είναι το 2, η δεύτερη. Η κατανομή, τα πείραματα κατανέμονται κατά βάση στα άνω και στα μέσα πνευματικά παιδιά και όχι τόσο στα κάτω παιδιά. Αυτό που είναι σημαντικό να προσέξουμε εδώ είναι ότι υπάρχουν artifacts αναγνωστικής κίνησης. Ο ασθενής δεν μπορούσε να δει στην ομάδα του και εξέπνευσε. Αυτό είναι κάτι το οποίο όμως μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε για να δούμε περιοχές air trapping. Το air trapping είναι ένα εύρημα που το βλέπουμε στην εκνευστική φάση και όχι τόσο στην εισπνευστική. Οπότε όταν ο ασθενής έχει εικόνα παγίδευσης, θα είναι ακόμη πιο έντονη στην εκπνοή. Με βάση τα δύο παραπάνω, ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιθανότερο πρότυπο
πάνε παρακάτω. Στη τρίτη ερώτηση. Είναι probable UIP, indeterminate ή κάποια αναλυτική διάγνωση. Γιατί δεν το κάνει αυτό. Μπορείτε να αρχίσετε να ψηφίσετε. Στην τρίτη ερώτηση. Δεν το βγάζει ο Λουκάς. Σε κανένα. Δεν ξέρω. Μερικοί ψηφίσαν και πριν, αλλά τώρα δεν το βγάζει πάλι. Μάλλον είναι ενιαίο. Δηλαδή, άμα πατήσει μια φορά submit, θα καταχωρεί όλες τις απαντήσεις. Submit. Δεν πατήσαμε. Εμείς δεν πατήσαμε. Δεν κάναμε. Εμείς πατήσαμε για να εμφανιστεί το αποτέλεσμα, θα νομίζω ότι είναι submit. Δηλαδή, σε live. Δεν σε πραγματικό χρόνο δεν τροποποιεί τα αποτελέσματα. Θα σταματήσουμε το ξαναβάλουμε. Έτσι είναι, μπορεί να το εμφανίσει. Restart στο mode. Ωραία. Με βάση τις προηγούμενες απαντήσεις, δηλαδή την ύπαρξη των τριών πυκνοτήτων και την κατανομή σαν και μέσα παιδεία, ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο πιθανό πρότυπο UIP. Probably, indeterminate ή κάποια αναλυτική διάγνωση. Και πατάμε και submit. Όχι, θα πάμε το submit. Υπάρχει διχογνωμία. Ωραία. Ωραία, να προχωρήσουμε. Η σωστή απάντηση είναι η τρίτη, η εναλλακτική διάγνωση. Όπως είδαμε στην πρώτη ερώτηση, υπάρχει εικόνα μοσαϊκού. Η πιθανότερη διάγνωση είναι η πνευμονία εξυπερευαισθησίας. Και συγκεκριμένα, η ύπαρξη των τριών πυκνοτήτων είναι ένα αρκετά ειδικό σημείο για πνευμονία εξυπερευαισθησίας, κυρίως της υποξίας φάσης της. Είναι το λεγόμενο 3-density sign ή head C sign από το ολλανδικό που βλέπετε στην δεξιά εικόνα. Αυτές οι εικόνες είναι από την βιβλιογραφία. Για να πούμε τώρα γιατί δεν είναι το ένα. Γιατί το ένα τρίτο είπε ότι είναι το ένα. Εγώ που δεν έχω γνώση, αλλά άκουσα το Λουκά, θεωρώ ότι αφού δεν ήταν στα κάτω πνευμονικά παιδεία, δεν θα πω ότι είναι. Άνω και μέσα πνευμονικά παιδεία είναι ίσως. Γι' αυτό έβαλα και το 2. Το σημαντικότερο είναι η κατανομή, το ότι είναι κυρίως άνω και μέσα από την καπαιδεία. Αυτό αποκλείει το δεύτερο. Το δεύτερο είναι η ύπαρξη του μοσαϊκού, η οποία είναι προεξάρχουσα βλάβη. Βλέπουμε ότι καταλαμβάνει, είναι αυτή που παρατηρούμε περισσότερο στο πνεύμα. Δεν έχουμε κυρίθρα. Δεν έχουμε κυρίθρα φυσικά. Δεν έχουμε σίγουρα από αυτή την εικόνα. Αλλά βλέπουμε ότι εδώ προεξάρχει ένα άλλο πρότυπο. Πάμε στο επόμενο περιστατικό. Ποια από τα παρακάτω ευρήματα βλέπουμε σε αυτή την εικόνα. Πάχυνση μεσολοβίων διαφραγμάτων, υποπεζοκουτικές ταινίες και βροχιολεκτασίες εξέλιξης. Ένα από τα τρία, αλλά δεν βλέπουμε. Μπορούμε να πούμε και παραπάνω. Παραπάνω μπορεί να το ψήσουμε. Ναι, αλλά τώρα θα γίνει ένα μπέρδεμα στα αποτελέσματα. Αν εγώ πατήσω και τα τρία και ο άλλος μόνο το ένα. Βλέπουμε τη συχνότητα εντόπισης των ευρημάτων εδώ. Αν κάποιοι μπορούν να αναγνωρίσουν συγκεκριμένα σημεία, ευρήματα. Μπορείτε να αρχίσετε τώρα. Εγώ έχω πατήσει, αλλά δεν βλέπω να φαίνεται ότι έχει ψηφίσει κανείς. Ωραία. Για πείτε μας. Λοιπόν, οι σωστές απαντήσεις είναι και οι τρεις. Υπάρχουν και παχυσμένα μεσολόβια και πραγμάτια, συνήθως σε κάθε μεγατούς αντολισμό που στον υπηρεγόντα, και από υποζητικοτικές ταινίες, αλλού μεγαλύτερες και αλλού πιο αναπαίσθητες, και βροχιολεκτασίες εξέλιξης. Για παράδειγμα, αυτό το βροχιόλιο δεν θα μπορούμε να το βλέπουμε τόσο κοντά στον υπηρεγόντα. Το ίδιο ισχύει και κάποιες βροχιολεκτασίες, οι οποίες είναι, ίσως να μην φαίνονται τόσο από την εικόνα, είναι υπαρκτές όμως. Τόσο κοντά, τόσο περιφερικά, δεν θα έπρεπε να φαίνονται.
Τα πρώτα δύο ευρήματα, δηλαδή υπάρχει στο μεσολαβείο και οι προσωπικές ταινίες, συνιστούν δικτυωτό πρότυπο. Σε συνδυασμό και με τις προφυλακτασίες εξέλιξεως, σημαίνουν ότι υπάρχει διαταραχή στην αρχιτεκτονική του παρεγχήματος του πνεύμονα. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει μια ινόδης διαδικασία, η οποία είναι μάλιστα και χρόνια. Το ίδιο περιστατικό σε πιο ωραίο επίπεδο. Ποια είναι η προεξάρτητουσα βλάβη εδώ? Εδώ η απάντηση σωστή είναι μία. Είναι βροχεκτασίες, κυρίθρα ή ground glass επίσης. Θα το κατεβάσω, θα δούμε και ναι. Τρίτη εικόνα. Και θες μόνο μία? Ναι, μία είναι η σωστή απάντηση. Και να ευχαριστούμε πάντα να ξέρετε και σε admit. Οπότε όταν πάτησα άλλαξε. Δεν γίνεται σε πραγματικό χρόνο, ναι. Εδώ πάνω σου έχει και κυρία, θα έχει και βροχεκτασία. Θα το δούμε αυτό. Ψηφίστε εσείς. Αυτή είναι η χρησιμότητα αυτής της ερώτησης. Η χρησιμότητα και η χρησιμότητα στην ουσία. Που μπορεί να αλλάξει η κατηγορία. Η απάντηση εδώ είναι η πρώτη. Υπάρχουν βροχεκτασίες. Παρότι στη βάση του αριστερού πνεύμονα βλέπουμε ότι σειραίουν οκιστικές βλάβες, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και πάντοτε να βλέπουμε αν αυτές μεταξύ τους επικοινωνούν. Γιατί αν επικοινωνούν, μπορεί να είναι βροχεκτασίες. Ειδικά όταν σε κάποιο άλλο επίπεδο, στον υπόλοιπο πνεύμονα, βλέπουμε ότι υπάρχουν και κεντρικότερα προχεκτασίες. Σε αυτή την περίπτωση, στο βελαίο επίπεδο, βλέπουμε ότι οι οικιστικοί χώροι που μας δίνουν την εντύπωση κυρίθρας επικοινωνούν μεταξύ τους και σειραίουν προς το κέντρο και συνεχίζουν προς πνευματικούς δρόμους. Οπότε αυτό το πρότυπο δεν είναι κυρίθρα, αλλά είναι προχεκτασίες. Άρα να το βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα. Ναι, όπως τονίστηκε. Ακριβώς. Οπότε, με βάση τα δύο προηγούμενα, ποιο θεωρείτε ότι είναι σε αυτή την περίπτωση το πιθανότερο UAP πρότυπο? Probably UAP, indeterminate ή definite UAP. Ωραία. Η σωστή απάντηση είναι η πρώτη. Είναι probably UAP, γιατί έχουμε οι προεξάρτητες βλάβες, είναι οι προχεκτασίες. Έχει πάρα πολύ έντονες προχεκτασίες, στα κάτω και λιγότερο στα μέσα πνευματικά πεδία. Δεν έχει κάτι όμως. Δεν έχει την κυρίθρα. Δεν έχει την κυρίθρα, η οποία θα το κατέτασε σε definite UAP. Ωραία. Το τρίτο περιστατικό και τελευταίο. Σε αυτή την εικόνα, ποια θεωρείτε ότι είναι η προεξάρχουσα βλάβη? Είναι διηθήσεις ground glass, βροχιολεκτασίες. Η κυρίθρα, πρώτο κύριος. Εάν τώρα εδώ είναι όλοι λάθος, τζάμπα τα ακούσαμε. Δεν πειράζει, είναι ένα ερέθισμα για να διαβάσουμε, αν θέλουμε. Ωραία. Η σωστή επιλογή εδώ είναι η τρίτη φυσικά, είναι η κυρία. Συγχαρητήρια σε όλους. Και εδώ φυσικά θα πρέπει να ελέγξουμε εάν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των χώρων. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν στίχοι από οικιστικές βλάβες, στοιχίζονται από την περιφέρεια και προς το κέντρο, με εμφανές στίχωμα, σχετικά παχυμένο, μικρού οδικής διαμέτρου, τουλάχιστον δύο στίχοι, οπότε θεωρούμε ότι είναι κυρίθρα. Φαντάζομαι το επιβεβαιώνεις με τα άλλα επίπεδα, έτσι. Στην επόμενη ερώτηση,
Ποια ευρήματα προεξάρχουν στην παρακάτω εικόνα, είναι περισσότερα από ένα. Υπάρχει δικτυωτό πρότυπο, interface sign ή πρότυπο αυξημένης πυκνότητας. Το έκανα εγώ ένα. Η 8 είναι αυτή. Η 8 είναι. Ωραία. Ναι, το σωστό. Όχι, δεν είναι. Το σωστό είναι περισσότερα. Ωραία. Λοιπόν, η σωστή απάντηση είναι η πρώτη και η δεύτερη. Μπράβο. Υπάρχει και δικτυωτό πρότυπο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν έντονα παχυσμένα μεσολόγια και πραγμάτια. Δηλαδή, έχουμε αδρό δικτυωτό πρότυπο. Και υπάρχει και interface sign, δηλαδή και στον πλευρικό ή πεζοκότα, πέρα από τα παχυσμένα μεσολόγια που βλέπουμε, βλέπουμε ότι είναι η παρυφή του πεζοκότα είναι πλειονωτή, είναι οδοτή. Θα περιμέναμε ότι η επιφάνεια επαφής μεταξύ, μεταξύ του πνεύμονα και του πεζοκότα είναι λεία και καθαρή, αλλά αυτό δεν συμβαίνει εδώ. Αυτά τα στοιχεία και τα δύο είναι επίσης στοιχεία ίνωσης. Και τρίτη ερώτηση. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιθανότερο UIP πρότυπο? Να θυμίσω ότι είπαμε ότι σε αυτό το περιστατικό υπάρχει και η ρήθρα και είναι η πιο προεξάρχουσα βλάβη και βρίσκεται στις βάσεις των προτυπών. Σας το ξανά. Έτσι. Μην δω άλλα ένα-δύο. Ωραία. Φυσικά η σωστή απάντηση είναι η τρίτη. Είναι βέβαιη η UIP. Δεν χρειάζεται καν διοξία. Ωραία. Χειμερική χρειάζεται το διάβασμα. Σωστό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή. Δεν είναι ένα τόσο δύσκολο θέμα. Πιστεύω να δώσαμε μερικές βασικά μηνύματα. Ξαναλέω, για όποιον θέλει να ασχοληθεί, εμείς διαπιστώσαμε από την έρευνα των πορισμάτων του αρχείου μας για τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο, ότι και συνάδελφοι δικοί μας που βλέπουν περιστατικά ίνωσης, δεν χρειάζεται να είναι UIP και άλλα περιστατικά ίνωσης, στα πορίσματά τους έχουν μια αστάθεια όσο αφορά την περιγραφή των ευρημάτων. Θέλουμε να δώσουμε τα μηνύματα, λοιπόν. Προσοχή να καθορίζουμε το πρότυπο, θέλει εμπειρία, θέλει χρόνο. Με βάση το πρότυπο να προτείνουμε τη διάγνωση. Για να μπορούμε να σταθούμε να βοηθήσουμε τους αδέρφους μας που διαχειρίζονται αυτά τα περιστατικά. Αυτός είναι ο ρόλος του τεχνολόγου. Τα περιστατικά είναι λίγα αυτά σχετικά. Η συχνότητα διαπροσθέτου διάμεσης πνευματικής σύνωσης στην Αμερική, στην Ελλάδα υπάρχει ένα registry, αλλά δεν είναι. Το τελευταίο πάνελ που συμμετείχα δεν έχει πολλά περιστατικά. Είναι περίπου στις 100.000 0,3. Okay. Αλλά δεν μπορεί, εκεί είπαμε, η artificial intelligence να μας... Πρέπει να συμμετέχει σε ομάδα, μπορεί να μας βοηθήσει, ναι. Ερωτήσεις αν υπάρχουν από το ακροτήριο, να μπετσάπ, ξέρω πώς το κάνετε. Ναι, αν υπάρχει κάποιος να σηκώσει το χεράκι του, αν έχει κάποιος να ρωτήσει κάτι, να κάνει unmute, να το ρωτήσει. Πραγματικά είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο και πολύ δύσκολο θέμα. Μας παρουσιάστηκε πολύ διδακτικά, νομίζω. Σας είπαμε ψέματα ότι δεν βλέπουμε ποιος απάντησε τι. Το ξέρουμε, το έχουμε καταγράψει. Αστιάκια. Το θέμα είναι σε εξέλιξη. Επειδή είμαι και μέρος της Ευρωπαϊκής Τεχνολογίας, η οποία είναι στο Respiratory Society, και τελευταία στο συνέδριο συμμετείχα το online, υπάρχει πολλή δουλειά ακόμα και πολλά διευκρινήσια σημεία στο θέμα αυτό, ειδικά στο θέμα των διάμεσων πνευματοποδιών. Από διάσημους πνευμονολόγους και experts, γίνεται δουλειά στο ιστολογικό επίπεδο και σε γενετικό επίπεδο. Πιστεύω ότι το χρόνο θα ήταν χρήσιμο να βάζαμε μια ομιλία που να είχε περισσότερο διαφορική διάγνωση, δηλαδή περιστατικά κυρίως, και αυτό ήταν ωραίο έτσι να το κάνουμε με polls, να δείξουμε περιστατικά δηλαδή, που μπορεί να είναι 2, 3, 4 διαφορετικές διαγνώσεις,
και να διαλέγουμε να πέσει ίσως στην αρχή σε 5 κύρες διάμεσες πνευμοπάθειες τα τεχνολογικά ευρήματα και μετά να δείχνουμε περιστατικά και να ψηφίζουμε για να δούμε γιατί τώρα είχαμε στο μυαλό μας όλοι αυτό που μας περιέγραψες πριν. Αύριο θα δεις ένα περιστατικό στο οποίο δεν το έχεις. Δεν στα πάνε λίγο πριν. Υπάρχουν τόσες πολλές οντότητες και τόσα πολλά το ένα μέσα στο άλλο που υπερισχύει τώρα. Έχει αλληλεπικάλυψη, έχετε δίκιο. Έχει πολύ αλληλεπικάλυψη. Γι' αυτό και στις συζητήσεις με τις επίσης και οι πνευμονολόγοι να πούμε ότι έχουν διαβάθμιση της ικανότητας να διαχειριστούν διάμεση πνευμοπάθειες. Η κυρία Μαρκοπούλου, η οποία εργάζεται στο νοσοκομείο μας, ειδικά στο ιατρείο, αυτό έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία. Σε κάποιες φορές που έχουμε εξετάσει μαζί περιστατικά υπήρχαν διαφωνίες και παρακολουθούνται φυσικά αυτά τα περιστατικά. Ή φαντάσου να έχεις τώρα αυτό το υπόστρωμα και να έχεις μια λίμωξη. Θα τα εκπαιδεύσω εγώ περισσότερο. Μία από τις αιτίες που ξανακάνουμε εξωνυκτομογραφία δεν είναι συντακτά χρονικά διαστήματα όταν έχουμε οξύ επεισόδιο. Αυτό μπορεί να είναι οξία επιδείνωση της ίνωσης, πραγματικά γιατί πίσω έχει πνευμονία, έτσι. Ή να είναι μια άλλη πνευμονία πάνω από τη κυρία Χατζηδάκης. Πάνω σε αυτό το ήδη επιβαρημένο πρότυπο. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας όλους που ήρθατε. Επιμένω να αρχίσετε να έρχεστε, γιατί ψυχολογικά αισθάνομαι ότι φύγαμε από το COVID. Παρότι είμαστε μέσα ακόμα, έτσι. Μια ερώτηση. Πάτε να τη δούμε. Λέγοντας προεξάγουσα βλάβη, εννοούμε αυτό που υπερέχει κάπως αφηρημένα ή πρέπει να καταλαμβάνει κάποιο ποσοστό του νευρικού παροχήματος. Ωραία ερώτηση, δεν έπαιρνε χρόνο να το αναπτύξουμε, γιατί στην ουσία πρόκειται για ένα φροντιστήριο αυτό. Η προεξάγουσα βλάβη είναι αυτή που καταλαμβάνει, ειδικά όταν μιλάμε για δικτυωτό πρότυπο. Γιατί είναι το κάπως πιο ασαφές πρότυπο, και σε αυτό θέλω να επικεντρωθώ, γιατί αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή. Και την κυρίθρα όμως, είναι αυτή που καταλαμβάνει περισσότερο από το 1 τρίτο της έκτασης των πνευμόνων. Άλλα πρότυπα που υπάρχουν μεν, όπως και τα ευρωπαϊκά οζήλια, μπορεί να πάμε σε πάρα πολύ μικρότερο ποσοστό των πνευμόνων, οπότε τα αγνοούμε, σε εισαγωγικά τα αγνοούμε, δεν τα αγνοούμε, γιατί μπορεί να σημαίνει και αυτά κάτι, και προχωράμε σε αυτό που επικρατεί. Κάνοντας μια διαβάθμιση, αυτό επικρατεί περισσότερο, αυτό λιγότερο, αυτό σχεδόν απόλυτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.